Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θεκλά Πετρίδου. Αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μα κανάλι στο YouTube. Και σήμερα, 11 Νοεμβρίου 2023, ανεβάζω αυτό το βίντεο με τίτλο Υπόσχομαι να με προσέχω. Αν έχετε μέρε να μπείτε στο κανάλι, σα λέω ότι συνημερωτικά ότι είχα μεταβεί στην Αθήνα με σκοπό να παραμείνω μία εβδομάδα να διδάξω τα ψυχοεκπαιδευτικά εργαστήρια Διαζώσεις που ήταν προγραμματισμένα για 4 και 5 Νοεμβρίου 2023. Αλλά τελικά πήγα, έκανα τα εργαστήρια, κόλλησα κορονοϊό και άρον άρον επέστρεψα πίσω στην Κύπρο. Έχω φτιάξει και ένα βίντεο το πρωί που λέμε τα νέα μας με τον Λακούλη που και σας δείχνω και την επανένωση με το σκυλάκο που έγινε την Τετάρτη το μεσημέρι. Και σας είπα σε εκείνο το βίντεο ότι το απόγευμα θα φτιάξω ένα βίντεο με τις σκέψεις μου σχετικά με την αυτοφροντίδα, την αυτοαγάπη και την καταπολέμηση της εργασιομανίας, την οποία η εξαιρετική συνάδελφος η Μαριάννα Εμιτά την ονομάζει επιτακτική. Λοιπόν, λέει, η επιτακτική εργασιομανία είναι σύμπτωμα ενός αφρόντιστου του εσωτερικού παιδιού και μετέπειτα ενός αφρόντιστου του συντρόφου. <gangs> ε. ε. Πεταχτική εργασιομανία. Το ένο κυνήγι της κοινωνικής αναγνώρισης φανερώνει το έλλειμμα της άγωνης γονεϊκής συναισθηματικής εμπλοκής κατά τη διάρκεια των παιδικών χρόνων. Προσοχή στη διάκριση των ενιών μεταξύ εργατικότητα και επιτακτική εργασιομανίας. Η επιτακτική εργασιομανία... Ε... Είναι αυτό που ονομάζουμε στα αγγλικά workaholism και όπω έχω πει θα κάνουμε βίντεο με τη Μαριάννα τη μετά, τη ζήτησα να το κάνουμε. Όμω είχα δει αυτή την αναρτήση, με άγγιξε αναρτήση και γι' αυτό και τη μοιραστήκα. Μοιράζομαι αναρτήσει που με αγγίζουν. Οπότε αν κάποιοι. <laughs> κάποια μου στείλε προηγουμένω ένα βίντεο κάποια, ούτε το άνοιξα να το δω και μου λέει να μπει στην καρτέλα κοινότητα. Δηλαδή, τι εννοεί. Μου λέει να το ανεβάσει να γελάσουμε. Ε, δεν δέχομαι διαταγέ από κανένα. Αν εγώ δω κάτι με αγγίξει με κάποιο τρόπο που να μπορώ να το συνδέσω με τα ψυχοεκπαιδευτικά μα μαθήματα, έχω μυαλό και κόβει το μυαλό μου αν θα το ανεβάσω ή όχι. Οπότε παρακαλώ. <laughs> δεν δέχομαι διαταγέ. Δεν είμαι ορχήστρα να διατάζει κάποιο το τραγούδι από κάτω. Λοιπόν, με άγγιξε αυτό. Εμ... Είχαμε κάνει και εκπομπή μαζί με την Αριστονίκη όταν είχαμε το Θέκλα Μιλάμε Ανοιχτά για την εργασιομανία. Θα βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο το βίντεο εκείνης της εκπομπής. Ε, εγώ κατά καιρού προσπαθώ να καταλάβω τι συμβαίνει μαζί μου. Αν είμαι εργασιομανής και αν έχω επεταχτική εργασιομανία ή όχι. Θα το πάρω στη θεραπεία μου αυτό το ερώτημα. Είναι από αυτά που έχω σημειώσει για την επόμενη συναντήση με την ψυχολόγο μου. Ε, αυτό που κατάλαβα όμως σε σχέση με μένα και προβληματίστηκα αυτές τις μέρες είναι ότι έχω ακόμη αρκετό people pleasing μέσα μου. Έχω αρκετή ε, ανάγκη να ευχαριστώ τους άλλους ανθρώπους και ότι παραμελώ τις δικές μου ανάγκες και τη δική μου ξεκούραση νομίζω ότι δεν είμαι εργασιομανής με την έννοια του ότι μπορώ να ζήσω και χωρίς τη δουλειά ενώ ότι δεν, δεν, δεν είναι η δουλειά που με καθορίζει. Αυτές τις τρεις μέρες που καθίσαμε στο σπίτι με το σκυλάκι και δεν, κάναμε, δεν έκανα καθόλου δουλειά στον υπολογιστή, ε, μια χαρά ήμουν. Δεν είχα καμία ανάγκη να δουλεύω. Το, <laughs> ε, το άντεξα. Και επίσης θεωρώ ότι από τη στιγμή που έχω πει όχι και στο γραφείο, το φυσικό γραφείο που το έκλεισα το 2018, έχω πει όχι και στην τηλεοπτική εκπομπή, νομίζω ότι αν ήμουν όντως εργασιομανής δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Δηλαδή, έτσι όπως το γράφει εδώ η Μαριάννα, ότι το κενό, το γονεϊκό, ε, το αένο κυνήγι της κοινωνικής αναγνώρισης φανερώνει το έλλειμμα της άγονης γονεϊκής συναισθηματικής εμπλοκής κατά τη διάρκεια των παιδικών χρόνων. Ε, νομίζω ότι όποιο κενό είχα λόγω ελλείμματος συναισθηματικής εμπλοκής από τους γονείς, αν είχα, νομίζω το έχω καλύψει ήδη εδώ και πολύ καιρό. Και αυτό το κομμάτι το οποίο εμένα με κρατάει για να προχωρώ είναι το εξής. Θέλω να είμαι χρήσιμη και απολαμβάνω αυτό που κάνω. Όμως, πολύ συχνά, ε, και είναι και ένα θέμα που το συζητήσαμε και στα ψυχοεκπαιδευτικά εργαστήρια διαζώσης, αλλά και στο webinar που κάναμε στο καναλι, υπάρχει όποιο μπαίνει από εδώ και πέρα στο τρίτο ή τέταρτο επίπεδο συμμετοχή, μπορεί να βρίσκει και τα βίντεο με το θεωρητικό μέρο από τα προηγούμενα webinar αυτά τα, αυτές οι δηλώσεις που είχαμε διαχειριστεί και στα εργαστήρια διαζώσης αλλά και στα webinar για τη συνεξάρτηση είχαν μέσα αυτό το κομμάτι ότι οι άνθρωποι που υποφέρουν από συνεξάρτηση κάνουν πράγματα για να ευχαριστούν τους άλλους και βρίσκουν νόημα στη φροντίδα των άλλων και στην ευχαριστήση των άλλων. Και όταν τους λέει κάποιο κάτι, όταν τους προτείνει κάποιο κάτι λένε ναι, έστω και αν μετά θα πληρώσουν πολύ ακριβά τις συνέπειες. Οπότε αυτές τις μέρες που κάθισα στο σπίτι, το είχα σκεφτεί και από προηγουμένω, αλλά είπα θα το δουλέψω στο μυαλό μου. Είπαμε να μην παίρνουμε βιαστικές αποφάσεις και ενβρασμό ψυχής. Κάθισα και σκέφτηκα τι εξυπηρετεί για μένα το να πηγαίνω στην Αθήνα και να κάνω ψυχοεκπαιδευτικά εργαστήρια διαζώσης ή να πηγαίνω και αλλού, όπως μου είχε προταθεί. Και κατάλαβα ότι η ταλαιπωρία στην οποία υπέβαλα τον εαυτό μου όσες φορές έχω πάει, τρεις φορές ήταν ε? Ε, ήταν πολύ πιο σοβαρή από το οποιοδήποτε όφελος Μιλάω για μένα τώρα γιατί ο καθένας από εμάς έχει μεγαλύτερη υποχρέωση να φροντίζει τον εαυτό του Ξέρω ότι κάποιοι από εσάς θα πείτε ότι εμείς που ήρθαμε στα διαζώσει εργαστήρια, νιώσαμε πολύ όμορφα, ήταν κάτι πολύ ωραίο. Μην το σταματήσει, ήταν σημαντικό. Ε, δεν μπορώ όμω να συνεχίσω. Ε, ήταν πολύ επιβαρυντικό για μένα. Ναι. Θα μου πείτε γιατί το έκανε. Άμα θα σα πω, θα γελάτε. Θα πέσετε, κάνω. Δεν χτυπιέστε. Το έκανα γιατί κάποιο μου το πρότεινε. Ναι. Όταν είχα έρθει το Φεβρουάριο για την παρουσίαση του βιβλίου, έρωτα αυτός ο μου πρότεινε κάποιο γιατί δεν έρχεσαι να κάνει εργαστήρια. Και παρόλο που εγώ είχα αποφασίσει εδώ και πολύ καιρό ότι δεν θα υποβάλω τον εαυτό μου σε ταλαιπωρίες αχρίαστες, είπα ναι. Και το έκανα. Και γιατί ήταν ταλαιπωρία για μένα. Είναι ταλαιπωρία για μένα γιατί έχω πολύ έντονο το αίσθημα της ευθύνη, Έτσι είναι ο τύπο μου. Δεν μπορώ να το αλλάξω. Είναι η ιδιοσυγκρασία μου τέτοια. Που αν αναλάβω μια ευθύνη θέλω να τη φέρω εις πέρας. Οπότε το να κάνω ένα εργαστήρι σημαίνει πάρα πολύ ενέργεια την οποία να ξοδέψω στο να προγραμματίσω το εργαστήριο, στο να προγραμματίσω τις, α, τις δηλώσεις, τις ομάδες, στο να ταξιδέψω. Δεν σας κρύβω ότι από το μέσα Ιουνίου που είχαμε πει ότι θα ξανακάνουμε το Σεπτέμβριο το εργαστήριο, αγχωνόμουν α, γι' αυτό γιατί είχα κουραστεί πάρα πολύ στα δύο πρώτα. Προσπαθούσα να το αναβάλω. Τελικά είπα θα το κάνω. Αλλά μετά από το, το ιστορικό τρίτο ψυχοκοινωνικό εργαστήριο στην Αθήνα, όπου κόλλησα και κορονοϊό, πρέπει να το παραδεχθώ και στον εαυτό μου και σε εσά ότι δεν έχω δυνάμεις για να το κάνω. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Ε, το ζώμα μίλησε. <laughs> πρέπει να ακούσει και το μυαλό. Οπότε εφόσον έχουμε το τρίτο επίπεδο στη συμμετοχή και έχουμε και το τέταρτο επίπεδο τώρα που κάνουμε μια φορά την εβδομάδα συνάντηση ζου με τις κοπέλες, δεν θα ξανακάνω άλλα ψυχοεκπαιδευτικά εργαστήρια. Όμως, κάθε φορά που θα βγαίνει καινούριο βιβλίο θα κάνουμε περιοδία. Και όπως σας έχω πει και στο πρωινό βίντεο, η περιοδία του καινούριου βιβλίου το οποίο βγαίνει τις επόμενες εβδομάδες και έχει τίτλο «Θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή ψυχή μου». Και εξελίσσεται πολύ ωραίο αυτό το βιβλίο έχουμε πάρει στο χέρι κάποια φυσικά αντίτυπα, το δουλεύουμε, θα δείτε. Θα ευχαριστήσω πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν πολύ εντατικά για την έκδοση του βιβλίου, νιώθω ευγνώμων. Επίσης θέλω να μοιραστώ μαζί σας ότι είμαι σε έναν καινούριο εκδοτικό οίκο όπου υπάρχει μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, πολύ θετική ατμόσφαιρα, καλοήθης ατμόσφαιρα και Νιώθει πολύ αναπαυμενή η ψυχή μου γι' αυτό Λοιπόν ε, Πρέπει να φροντίζουμε τον εαυτό μας Πρέπει να φροντίζουμε τη ψυχή μας Το σώμα μας ε, Προτού παίρνουμε αποφάσεις α, Για το πώς θα κινηθούμε Σε όλους τους τομείς Και στον προσωπικό και στον εργασιακό τομέα Πρέπει να μετρούμε τις δυνάμεις μας Δεν έχει κανένα απολύτω νόημα Να αναλαμβάνουμε υποχρεώσεις Που είναι πέραν το δύναμιό μας Γιατί στο τέλος της ημέρας και τι υποχρεώσει μα θα τι φέρουμε ει πέρα ορθά, και αυτό θα το κάνουμε και σε ζημιά τη υγεία μα ή ακόμη και τη ίδια μα τη ζωή. Είναι πολύ καλά τεκμηριωμένο, ακόμη δεν γνωρίζουμε ακριβώ την οδό, αλλά είναι τεκμηριωμένο ότι οι άνθρωποι οι οποίοι βιώνουν ψυχολογική πίεση, βιώνουν ψυχοπιεστικά συμβάντα και βιώνουν άγχος και στρες για μεγάλα χρονικά διαστήματα και άνθρωποι που βιώνουν και ψυχολογική κακοποίηση επίσης, είναι πολύ πιο πιθανό να αναπτύξουν α, σοβαρά νοσήματα, αυτοάνοσα ή άλλου είδους, τα οποία να είναι και επικίνδυνα για την υγεία τους, να απειλούν και τη ζωή τους και σίγουρα να υποβιβάζουν το επίπεδο της ζωής τους. Λοιπόν, ε, είχα ένα θέμα εγώ, το οποίο είχε διαρκέσει και όλο το καλοκαίρι, είχα ένα θέμα με τη ρυθμίση του ύπνου, ένα καλό που μου φέρει ο κορονοϊό είναι ότι κοιμάμαι νωρί και ξυπνώ νωρί αυτέ τι μέρε που είμαι άρρωστη και ελπίζω να μπορέσω να το διατηρήσω αυτό. Ε, είπα ότι θα με φροντίζω, θα με προσέχω. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν, δεν μπορούμε να του ευχαριστήσουμε όλου. Και όπω έχω σταματήσει να παίρνω email, και όπω έχω πάρει αποφάσει ε, να βάζω κατευθείαν σε απόκρυψη σχόλια δεικτικά στο κανάλι, έτσι παίρνω και την απόφαση ότι δεν δύναμε να κάνω διαζώσει ψυχοεκπαιδευτικά εργαστήρια πλέον. Ε, διαδικτυακά μπορώ, ναι, γιατί θα είναι μόνο εκείνε οι τρει-τέσσερι ώρε που θα το διδάξω, δεν θα χρειαστεί να χώνω με δύο εβδομάδε για το πόσα φάρμακα και πόσα μηχανήματα πρέπει, ιατρικά πρέπει να πάρω μαζί μου, γιατί έχω και τον εξοπλισμό μου. Δεν... Έχω και τα θέματα τη υγεία μου. Πόσα φάρμακα, πόσα το ένα, πόσα το πράγματα να κουβαλήσω, να τα θυμηθώ όλα, να τα πάρω όλα, να είμαι στην ώρα μου να πάω να οδηγήσω μια μισή ώρα να πάω μέχρι το αεροδρόμιο δύο ώρες πόσο είναι να σταματήσω να αφήσω το σκύλο στον Αλέξη να πάω να μπω στα ταξί δεν, δεν, μπορώ, δεν μπορώ και επίσης ε, είμαι σε μια ηλικία που ξέρω πολύ καλά ότι μου αρέσει η βολή του σπιτιού μου Uh, όχι πολύ τέλεια, η βολή, η βολή. Δηλαδή έχω τακτοποιημένο και το σαλόνι μου και την κουζίνα μου και το δωμάτιό μου και το μπάνι μου έτσι όπως με βολεύει και όπως νιώθω ικανοποιημένη. Το να αλλάζω περιβάλλον, το να μένω κάπου αλλού με κουράζει. Uh, όταν ήμουν νεότερη με ενθουσίαζε. Όταν ήμουνα στην ηλικία της κόρη μου, ήμουνα και εγώ, oh, oh, πάμε ταξίδι, πάμε, πάμε από εδώ, πάμε. Τώρα δεν με πολύ ενθουσιάζει. Οπότε δεν θα πιεζόμαστε. Θέλω να κάνω τις συναντήσεις για το βιβλίο και νομίζω ότι είναι μια καλή συμφωνία αυτή, δεν είναι. Κάθε φορά που θα γράφω βιβλίο, κάθε ένα, δύο, τρία χρόνια από είναι που θα γράφω βιβλίο, να κάνουμε τις συναντήσεις από κοντά. Και επίσης και το ταξίδι στο εξωτερικό το ανέβαλα και γι' αυτό το λόγο γιατί πρέπει να έχω δυνάμεις. Ε, και... Ξαναλέω, νομίζω ότι το δικό μου το κομμάτι δεν ήταν κομμάτι εργασιωμαία, το δικό μου το κομμάτι είναι κομμάτι υπευθυνότητα. Ότι αν αναλάβω κάτι θέλω να το φέρω πέρα. δεν μπορώ να υποσχεθω κάτι και να μην το κάνω. Έχω αυτό το. Έχω αυτό το καλό. Εγώ το θεωρώ καλό, δεν το θεωρώ κακό να τηρεί το λόγο σου. Και αν πει, για παράδειγμα, κάθε Δευτέρα πρωί θα βγαίνει βίντεο για όσου βρίσκονται στη συμμετοχή που διαβάζουμε και σχολιάζουμε βιβλία να έχει κάθε δευτέρα πρωί βίντεο, για μένα αυτό είναι κάτι καλό. Δεν θα, θεω... Δεν θα, θα ένιωθα πολύ ντροπή να μην έφερνα εις πέρα στις υποχρεώσεις μου, να μην ανέβαινε το βίντεο στην ώρα του ή και τα βίντεο τα καθημερινά κλπ. Οπότε θα σας στείλω και στις ομάδες τα Viper, θα σας στείλω πληροφορίες για το πώς, εάν θέλετε, μπορείτε να μπείτε στη, στη συμμετοχή στο τρίτο επίπεδο για τα επόμενα εργαστήρια, τα οποία θα συνεχίσουν, αλλά θα είναι διαδικτυακά. Και υπόσχομαι να με φροντίζω ε, ένα καλό το οποίο έχει βγει από την αρρώστια που είχα τώρα είναι ότι επειδή την είχα περάσει και πέρσι το καλοκαίρι του 22 πρωτού ακόμη διαγνωστώ με την κρόν που την είχα και το περνάω και τώρα μετά που κάνω τη θεραπεία η οποία θεραπεία συνίσταται σε μια πολύ αυστηρή διατροφή, εξαιρετικά αυστηρή διατροφή. Τρώω ελάχιστα πράγματα, ελάχιστες ομάδες τροφών δικαιωμένα να καταναλώσω μέσα σε αυτό το θεραπευτικό πρωτόκολλο. Τώρα που, που, είμαι με τη θεραπεία ήταν καλύτερα. Ήταν πιο ελαφρά τα συμπτώματα, ήταν όμως βαριά αρκετά. Εντάξει, έκανα και εγώ λάθος, έπρεπε να το προγραμματίσω νωρίτερα και από τον Αύγουστο να εμβολιαστώ. Έπρεπε. Τέλος πάντων. Ω, γέγονε, γέγονε και ουδέν κακό να μην γες καλού. Πήρα την απόφαση να με φροντίζω και θέλω να σας πω και κάτι άλλο γιατί σήμερα είναι η μέρα των singles. Εγώ δεν ήξερα μέχρι φέτο ότι υπήρχε The Singles Day. Φοράω και τη. Φοράω λέω. Ε, χρησιμοποιώ και την κούπα που μου στείλει η Παρασκευή. Λέει στην Κίνα, λέει, κάνουν εκτόσει την ημέρα των Singles. Τώρα το είδα, σήμερα το είδα, δεν ξέρω εσεί αν το ξέρατε. Και θέλω να σα πω το εξή, ότι. Ξέρετε ότι είναι πολύ πιο ξεκούραστο να είσαι εσύ. <laughs> από το να είσαι μέσα σε μια σχέση. Πάλι μιλάω από προσωπική πείρα. Είμαι χαρούμενη που είμαι happily single. Ευτυχισμένα μόνη. Σε σημείο που μου φαίνεται και ακόμη και φοβιστική η προοπτική μιας σχέσης. Όχι ότι είμαι εναντίον των σχέσεων, σε καμία περίπτωση, και υπέρ των σχέσεων είμαι, και υπέρ του έρωτα είμαι, και υπέρ τη αγάπη είμαι, και υπέρ του σεξ είμαι. Οπωσδήποτε. Όμω στην παρούσα φάση τη ζωή μου, που έχω αρχίσει να με φροντίζω σωματικά από το Μάιο και μετά, ε, και τώρα θα αρχίσω να με φροντίζω και ψυχολογικά περισσότερο, δηλαδή θα, θα λέω όχι πιο εύκολα και όταν με ρωτάνε κάτι θα, θα το σκέφτομαι και μετά. Ε, σε αυτή τη φάση της ζωής μου νιώθω ότι είναι ωραίο πράγμα που με σύγκολε. Και ότι δεν είναι απαραίτητο να είμαστε συνεχώς στην προσπάθεια είτε για να βρούμε σύντροφο, είτε για να διατηρήσουμε μια φυσταμένη σχέση. Φυσικά δεν θεωρώ ότι όποιος βρίσκεται μέσα σε μια σχέση που έχει καλά θεμέλια σχέση και καλές προπτήγες, ότι πρέπει να την παρατήσει γιατί είπε η Θέκλα ότι είναι single και είναι happy single, να γίνουμε όλοι happy single, δεν αυτό που λέω. Λέω όμως ότι όσοι με ακούτε και είστε single, count your blessings. Μετρήστε τις ευλογίες σας παρά να μετράτε τις δυστυχίες σας. Έχει καλά στοιχεία και ο κόσμος των ζευγαριών, έχει όμως καλά στοιχεία και ο κόσμος του να είναι κάποιος μόνος, μοναχικός και να είναι ευτυχισμένα μοναχικός. Χρόνια πολλά σε όσους είναι single, αν είστε μοναξιασμένοι single και νιώθετε πολύ στενοχωρημένοι που δεν έχετε κάποιον άνθρωπο να μοιραστείτε, τι θα μοιραστείτε, ο καθένα τι θα μοιραστεί κιόλα. Κάποιοι από εμά σκεφτόμαστε τι παρελθούσε σχέσει και λέμε, αν ήταν να μοιραστώ μούτρα, καλύτερα που δεν θα μοιραστώ μούτρα. Ή αν ήταν να μοιραστώ γκρίνια, καλύτερα που δεν θα μοιραστώ γκρίνια. Ή αν ήταν να μοιραστώ νέγκιν, καλύτερα που δεν θα μοιραστώ νέγκιν. Κάποιοι όμω έχουν και καλέ στιγμέ να θυμούνται. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο, δεν είναι όλες οι σχέσεις το ίδιο. Όμως, αυτό το οποίο μας κάνει ευτυχισμένους, οι ευδαίμονες ποιο είναι. Να βρίσκουμε το καλό στην παρούσα κατάσταση. Και ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκει το καλό στο να είναι μόνος και στη μοναχικότητα, πολύ πιο εύκολα θα βρει το καλό στο να είναι σε μια υγιή σχέση. Και οπωσδήποτε η ευτυχία ενός ανθρώπου δεν έρχεται μόνο ή αποκλειστικά Διαμέσου μια σχέση. Υπάρχει μια πολύ σοβαρή σχέση, εξαιρετικά σοβαρή σχέση, την οποία δεν μπορεί να αποφύγει κανένα από εμά και αυτή είναι η σχέση με τον εαυτό μα. Και υπόσχομαι εδώ δημοσίω σε εσά και σα προτρέπω να υποσχεθείτε κι εσεί ήδη στον εαυτό σα ότι εαυτέ μου θα σε φροντίζω. Εαυτέ μου θα σε αγαπώ, θα σε φροντίζω και θα σε συμπονώ. Θα σε προστατεύω. Θα σε προστατεύω ακόμη και από το φιλότιμό μου. Θα σε προστατεύω ακόμη και από την επιθυμία μου να ευχαριστώ τους άλλους. Θα σε προστατεύω ακόμη και από την καλοσύνη μου, αν μπορεί να το πάρει κάποιος έτσι. Αυτά. Αυτά. Σας πεθύμησα, πεθύμησα την καθημερινή φρέσκια επικοινωνία... Μου άρεσαν α, κάποια σχόλια που διάβασα κάτω από τα βίντεο που κάναμε compilation παλιότερων βίντεο. Δεν θα τα έχουμε συνέχεια αυτά. Αλλά θα το έχω στο πρόγραμμα γιατί όντω κάποια παλιότερα βίντεο είναι χρήσιμα. Δεν είχαν και τόσο καλό ήχο. Τώρα βρήκαμε το μηχάνημα να φτιάχνουμε το ήχο, τον ήχο και κάποιες φορές θα ανεβαίνουν και από αυτά. Αλλά έτσι curated, προσεγμένα. Όχι απλώ τα παίρνω και τα ξανανεβάζω. Είδατε. Ευτέ μου. Θα σε αγαπώ και θα σε φροντίζω. Και μόνο άμα το κάνω αυτό θα μπορώ να αγαπώ και του άλλου ανθρώπου.